Με ένα λιτό και διαφορετικό τρόπο τιμήθηκε φέτος η επέτειος της 25ης Μαρτίου, με τη χώρα να πολεμά αυτή τη φορά έναν αόρατο εχθρό που δεν άφησε πολλά περιθώρια. Ο εορτασμός της επετείου βρέθηκε στην καρδιά του κορονοϊού και όπως ήταν φυσικό, τα περιοριστικά μέτρα ματέωσαν μεταξύ άλλων από την πρώτη στιγμή για λόγους δημόσιας υγείας, τις εκδηλώσεις και τις παρελάσεις. Με σημαίες στα μπαλκόνια, πολλοί κριτικοί γιόρτασαν κάτω από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες την Ελληνική Επανάσταση και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Οι δρόμοι παρέμειναν άδειοι με ελάχιστα οχήματα. Λιγοστοί όσοι βγήκαν από τα σπίτια του σήμερα, έρημη και η περιοχή του Καράβολα που παραδοσιακά γεμίζει κόσμο την ημέρα της επετείου. Κλειστές παρέμειναν οι θύρες των ναών στη μεγάλη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τους πιστούς να παρακολουθούν τη δοξολογία από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά μέσα από τη συχνότητα της Κρήτη TV. Εκ μέρους όλων ευχαριστούμε το τηλεοπτικό κανάλι Κρήτη TV για τη διακονία που παρέχει αυτές τις ημέρες, αναμεταδίδοντας τις ακολουθίες, ούτως ώστε όσοι αδελφοί μας είναι στα σπίτια τους και επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν μέσω των τηλεοπτικών δεκτών τους να είναι παρόντες έστω και νεαρός. Ευχόμαστε ο Θεός να ευλογήσει το λαό μας, τους ανθρώπους μας, τους αδελφούς μας από τον κορονοϊό και να απαλλάξει από κάθε κακό και κάθε δυσκολία. Συγκινητικό ήταν το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Δεν με ενοχλεί καθόλου το γεγονός ότι στο ναό μας αυτόν δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος. Κανείς δεν είναι μόνος του. Όλοι είμαστε με τον Χριστό, με τους Αγίους, με την Παναγία μας, τις οποίες τον Ευαγγελισμό σήμερα εορτάζουμε. Να χαιρόμαστε, να είμαστε αισιόδοξοι, να είμαστε χαρούμενοι, διότι ζούμε και υπάρχουμε. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, οι ιερείς έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βιάζει.